Αναφερθήκαμε σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο και στην πρωτολογία και στην παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα, αλλά και της κοινοβουλευτικής μας εκπροσώπου. Βεβαίως, εμείς ζητήσαμε και στην Επιτροπή την απόσταση της συγκεκριμένης διάταξης που αφορά το ΚΕΘΕΑ. Κατανοητό, η κυβέρνηση δεν την αποσύρει. Όπως επίσης, δεν απαντήθηκε, παρόλο που πέρασε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός και από αυτό το βήμα, αλλά και από τις Επιτροπές Υπουργών, κανένας δεν πήρε θέση στις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε ό,τι αφορά και την πρώτη κατοικία και για τους εργαζόμενους, με αφορμή την υπόθεση με την Τόμας Κουκ και άλλες προτάσεις οι οποίες καταθέσαμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις τροπολογίες εντάχει, κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία με το Ίδρυμα Νιάρχος, η μόνη διαφορά επί της ουσίας με τη συγκεκριμένη τροπολογία είναι ότι η αρχική σύμβαση που προχώρησε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την τροποποιεί και τη διαχειρίζεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και η ψήφος μας σε ό,τι αφορά αυτή την τροπολογία εκφράζει αφενός την κριτική για τις ευθύνες της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, όπως και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, που με τις πολιτικές υπέρ της πλουτοκρατίας περικόπτουν δημόσιες παροχές στην υγεία, αυξάνουν την ανταποδοτικότητα και τις πληρωμές στις υπηρεσίες υγείας, στα φάρμακα, στις εξετάσεις, συμβάλλοντας ώστε το δικαίωμα των ασθενών σε απαραίτητες δημόσιες μονάδες υγείας να παρουσιάζονται ως προσφορά από αυτούς που καταδικάζουν το λαό στην εξαθλίωση. Αφετέρου, η κριτική μας εστιάζεται και στο ότι με τους όρους της σύμβασης το Ίδρυμα αποκτά με έμεσο τρόπο, το είχαμε βάλει βεβαίως και όταν είχε έρθει και νομοθετήθηκε με την προηγούμενη κυβέρνηση, με έμεσο τρόπο λοιπόν το Ίδρυμα αποκτά το δικαίωμα του ελέγχου και της παρέμβασης στους τομείς που αφορούν την δωρεά. Όπως για παράδειγμα και στη συγκεκριμένη τροπολογία, στο άρθρο 3, που αν ήταν ξεχωριστό ξέχωρο, θα το καταψηφίζαμε, διότι αφορά τις παρεμβάσεις που ενδεχομένως να κάνουν στην κατεύθυνση του καθορισμού και του προσανατολισμού του περιεχομένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 84, γενικό 84, ειδικό 15. Δείτε, εμείς θα συμφωνούσαμε αν ήταν ξεχωριστά και θα θέλουμε να ψηφίσουμε τα ζητήματα που αφορούν τα θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η τροπολογία όμως περιέχει δύο άρθρα. Ένα από αυτά είναι αυτό που μόλις ανέφερα και στο πρώτο, σε ό,τι αφορά όμως το πρώτο άρθρο έχουμε τις επιφυλάξεις μας και επειδή πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα, θα θέλαμε, επαναλαμβάνω, να ψηφίσουμε το δεύτερο, όμως αναγκαζόμαστε να πάμε στο παρόν. Διότι δεν στηρίζουμε ή δεν θα ψηφίσουμε το πρώτο άρθρο. Αν ήταν ξεχωριστά, λέω. Οπότε μας αναγκάζεται με αυτόν τον τρόπο να ψηφίσουμε παρόν. Αλλά οφείλουμε να το πούμε για να μην δημιουργούνται και συνερμοί. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Επειδή άκουσα και τον κύριο Βορύδη, ήρθε εδώ να υποστηρίξει την τροπολογία για τους συνεταιρισμούς. Εμείς θα καλούσαμε τον κύριο Βορύδη, κύριε Πρόεδρε, να καταθέσει στη Βουλή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τελεία και παύλα. Ευχαριστώ.